Λοιπόν, έχουμε μηνύματα πολλά που έρχονται. Γρήγορα θα πω από το Βασίλη Βρούτσι. Γεια σου Νίκο, Βασίλης από Νάξο. Σε γνωρίσαμε από κοντά και σε παρακολουθούμε. Λείπεις από την τηλεόραση. Καλό μεσημέρι, πολλά φιλιά σε όλους από τον Νικόλα το Σκουλάτο, επίσης από την Άξο, επίθεση από την Άξο. Λοιπόν, και εμείς λέμε να πάμε εδώ στην Αττική, να μην μείνει παραπονεμένη και η μη περιφέρεια, αλλά θα δούμε και πάλι εδώ ένα κομμάτι ερασιτεχνικού αθλητισμού και πολύ πολύ περισσότερο ερασιτεχνικός όπως τον ονειρεύονταν στις αρχές της δεκαετίας του 20, του 30 κλπ. Κλπ. Θα πάμε να δούμε το τμήμα Στίβου, της Ακαδημίας Στίβου του Αγίου Ιεροθέου. Και θα μιλήσουμε με τον προπονητή της ομάδας, τον κύριο Παύλο Μασούρα, για να μας πει όλες τις λεπτομέρειες για τα παιδιά που δίνουν εκεί μια δική τους ξεχωριστή και όμορφη μάχη. Καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας. Λοιπόν, γίνεται σπουδαία δουλειά εκεί, μαθαίνουμε, στον Άγιο Ιερόθεο. Υπάρχουν γονείς που εμπιστεύονται σε εσάς τα παιδιά τους, σε όλα τα αθλήματα. Πάμε να τα πάρουμε από την αρχή και να μας πείτε όλες τις λεπτομέρειες. Να σας πω, ο Άγιος Ιερόθεος είναι μια ιστορική ομάδα καταρχήν. Στο χώρο του ποδοσφαίρου είναι από το 1955 και είναι αυτή τη στιγμή η δεύτερη καλύτερη ομάδα μετά τον Ατρόμητο με πάρα πολλές πολυπληθείς ακαδημίες. Για το τμήμα Στίβου, το τμήμα Στίβου δημιουργήθηκε τώρα, πριν 3 χρόνια, είναι πολύ πρόσφατο. Ωραία. Αλλά σε αυτό το σύντομο χρόνο λειτουργίας το έχει ραγδαία ανάπτυξη. Έχουμε σήμερα πάνω από 150 παιδιά. Μπράβο. Πέρσι κατεβήκαμε πρώτη φορά σε επίσημους αγώνες του ΣΕΔΑΣ και από την πρώτη μας συμμετοχή, από τους πρώτους επίσημους αγώνες, ξεπεράσαμε στην αξιολόγηση του ΣΕΔΑΣ πάνω από 80 σωματεία, κάποια ιστορικά σωματεία. Και φέτος ευελπιστούμε ότι θα μετέχουμε και σε πανελλήνια πρωταθλήματα και θα πάμε πολύ καλύτερα. Ωραία. Λοιπόν, να πούμε για τα παιδιά που μας λέτε ότι είναι 150 παιδιά περίπου, τι ηλικίες είναι και σε ποια αγωνίσματα. Ναι, ναι. Έτσι. Καταρχήν να αναπτύξουμε όλα τα αγωνίσματα, προσπαθούμε όλα τα αγωνίσματα να τα αναπτύξουμε, αλλά έχουμε κάποιους περιορισμούς γηπεδικούς. Βέβαια, λόγω, ας πούμε, μου αρέσει πάρα πολύ τα τεχνικά αγωνίσματα, επικοντό, ύψος, εμπόδια, αλλά δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να εφαρμόσουμε να κάνουμε κάποια αγωνίσματα. Ναι. Η ηλικία των παιδιών κατά βάση είναι μικρή, γιατί δημιουργήθηκαμε πρόσφατα. Και έχουμε πολλά μικρά παιδιά. Όμως αυτό είναι το μεγάλο μας πάθος. Είναι οι μικρές ηλικίες. Τα οποία είναι κυρίως σε αγωνίσματα δρόμων. Όχι. Δεν είμαστε μόνο τρέξε. Είναι απ' όλα. Έχει και ρήψεις, έχει και δρόμους, έχει και άλματα. Κατεβαίνουμε στα σύνθετα αγωνίσματα. Μπράβο. Έχουμε όλη την γκάμα των αθλημάτων. Οι προπονήσεις, κύριε Μασούρη, γιατί μας θίξατε και το γηπεδικό μάλλον το πρόβλημα. Οι προπονήσεις πού γίνονται? Γίνονται στη Χωράφα, στο γήπεδο της Χωράφας. Προσπαθούμε με πολλές δυσκολίες εκεί πέρα, γιατί έχουμε κάποια προβλήματα. Είναι ο αγωνιστικός χώρος, το ταρτάν έχει πολλές τρύπες, ας το πω έτσι. Λείπει το ταρτάν, θέλει αλλαγή. Δεν έχουμε, παράδειγμα, αποθήκη μεγάλη. Έχουμε πολύ μικρό χώρο, να φανταστείτε. Κουβαλάμε κάποια πράγματα με τα αμάξια μας και πηγαίνουμε στο γήπεδο. Και το πιο σημαντικό, ίσως το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε εκεί πέρα είναι, επειδή είναι λαϊκό γήπεδο, έχει πάρα πολύ κόσμο που έρχεται και περπατάει, τρέχει. Είναι δηλαδή στα διαδήλωση γίνεται εκεί. Οπότε υπάρχει και ένας... Χρειάζεται να κάνουμε τον τροχονόμο, δηλαδή. Ναι, να πούμε... ναι. Αντιλαμβάνουμε ότι υπάρχει και ένας βαθμός επικινδυνότητας αυτό, έτσι, γιατί κάποιο παιδί μπορεί να μην προσέξει. Ναι. Γι' αυτό θα θέλαμε, έτσι, προσπαθούμε μήπως μας δώσουν 2 ώρες να είναι μόνο αθλητές. Με ποιους προσπαθείτε, πού πρέπει να απευθυνθούμε? Ακόμα έχουμε κάνει προφορικές κάποιες συζητήσεις με κάποιους υπεύθυνους του Δήμου. Μας λένε ότι είναι πολύ δύσκολο γιατί είναι λαϊκό στάδιο. Ναι. Παρ' όλα αυτά, εμείς θα συνεχίσουμε να πιέζουμε. Ο δήμαρχος εκεί, ο επί σειρά ετών δήμαρχος, ο κ. Παχατουρίδης. Δεν έχω έρθει ακόμα, να σας πω την αλήθεια, σε επαφή με το δήμαρχο, με κάποιους παράγοντες. Θα το προχωρήσουμε όμως. Θα ζητήσουμε ραντεβού και θα προσπαθήσουμε να βρούμε κάποια λύση. Μιλάμε για 150 παιδιά, μιλάμε για μια δουλειά που γίνεται, η οποία είναι εξαιρετική. Από ό,τι είδαμε τουλάχιστον εμείς διαδικτυακά και από ό,τι έχουμε μάθει από γονείς παιδιών που συμμετέχουν στην ομάδα. Οπότε νομίζω ότι αν όχι να έχετε τα πάντα έτοιμα στα χέρια σας και στα πόδια σας, γιατί είναι λίγο δύσκολο εδώ στη χώρα που ζούμε, στην Ελλάδα, τουλάχιστον υπάρχουν οι βασικές υποδομές για να μπορείτε να κάνετε αξιοπρεπώς τη δουλειά σας. Είναι πολύ σημαντικό. Ναι, ακριβώς, γιατί
Υπάρχει εμπειρία από τους προπονητές, να σας πω. Δηλαδή, εγώ, παράδειγμα, που δούλευα χρόνια, με ξέρουν όλοι στο στίβο, έχω βάλει πολλά παιδιά που έχουν πάρει πανελλήνιες θέσεις σε όλα τα πρωταθλήματα, κυρίως σε μικρές κατηγορίες, σε εθνικές ομάδες έχουν συμμετάσχει. Αλλά σε αυτό το επίπεδο, τώρα με τις μικρές ηλικίες, πάμε καλά. Αν κάποια παιδιά είναι να προχωρήσουν, είναι πολύ δύσκολο σε αυτό το χώρο, σε αυτό το γήπεδο. Ναι. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Και τι κάνετε, δηλαδή, αν βλέπετε ότι έχει ένα ταλέντο το οποίο έχει τη δυνατότητα να αναδειχθεί. Ναι. Τι κάνετε, είναι, δηλαδή, πώς μπορείτε να το σώσετε το θέμα αυτό? Είναι ένα θέμα σοβαρό. Αν ένα ταλέντο αυτή τη στιγμή τύχει ένα ταλέντο που μπορεί να αναδειχθεί, επειδή εκεί πέρα δεν μπορεί να δουλέψει και επειδή πιθανόν δεν μπορώ να πηγαίνω κάθε φορά στον Άγιο Κοσμά να του κάνω προπονήσεις, αν και πηγαίνω, θα το δώσω σε άλλο προπονητή πιο ειδικό που θα είναι εκεί από πάνω του, σε ένα άλλο γήπεδο, αν μπορεί να πηγαίνει και το παιδί. Και σε άλλη ομάδα το συνεπάγεται? Όχι. Στο στίβο είμαστε πιο ελαστικοί, δεν είναι όπως με μεταγραφές. Αν θέλει και σε άλλη ομάδα. Αλληλέγγυα κατάσταση, δηλαδή. Ο ένας προπονητής βοηθάει τον άλλο, του λες: έχω ένα καλό αθλητή να τον προσέξουμε. Και με μεταγραφή, ίσως δεν υπάρχει. Εντάξει, προς το παρόν έχουμε μικρά παιδιά. Η αλήθεια είναι ότι δεν είμαστε σε επίπεδο πολύ ψηλό, γιατί ξεκινήσαμε, σας λέω, πρόσφατα, έχουμε μικρά παιδιά. Ωραία. Αλλά αυτή είναι το πάθος μας. Εμάς είναι τα μικρά παιδιά. Δηλαδή, για τη δουλειά μας, να σας πω. Από τι ηλικίες ξεκινάμε, για τι ηλικίες μιλάμε? Από νήπιο. Τα νηπιαγωγεία, να φανταστείτε, έχουμε μια εξαιρετική συνάδελφο που είναι και η πιο δύσκολη ηλικία, πιστεύω, τα νήπια. Βέβαια. Η Νικολακοπούλου, η Μαρία, που μπορεί και τα βάζει σε τάξη και να χαίρονται, να κινούνται σε όλες τις κατευθύνσεις, κάνει εξαιρετική δουλειά. Φαντάζομαι οι γονείς θα είναι ευτυχισμένοι με όλη αυτή την εικόνα που μας περιγράφεται. Από ό,τι βλέπουμε και εμείς, αυτό πιστεύουμε. Γιατί συνέχεια μεγαλώνουμε, συνέχεια όλο και περισσότερα παιδιά έρχονται. Εμείς θέλουμε να φεύγουν τα παιδιά από εκεί με χαμόγελο, με ενθουσιασμό. Δεν είναι ο στίβος ο κλασικός, τρέξε, πήδα, είναι παιχνίδια. Είναι πάρα πολλά παιχνίδια. Είναι το νέο πρόγραμμα άθλησης προωθεί Διεθνής Ομοσπονδία Στίβου, που είναι μέσα από παιχνίδια να αναπτύξουν. Οπότε έχουν και τα παιδιά το ενδιαφέρον περισσότερο από το να, βέβαια, να υπάρχει βέβαια το άγχος των γονιών αν θα βγει πρώτο το παιδί του στο κατοστάρι. Όχι, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Μάλιστα, εμείς εφαρμόζουμε και σαν καινοτομία, ας το πω, και δικά μας παιχνίδια που δημιουργούμε, έτσι ώστε να μην στέκονται, για παράδειγμα, στα ομαδικά παιχνίδια το ένα παιδί πίσω από το άλλο, όπως στις κυταλλοδρομίες, αλλά να κινούνται όλα μαζί ταυτόχρονα τα παιδιά και κάθε ενέργεια του ενός παιδιού να έχει επίπτωση στην ομάδα του ή στην αντίπαλη ομάδα. Έτσι ώστε είναι συνέχεια σε κίνηση και είναι. Ναι. Νομίζω ευχαριστούνται καλύτερα και δεν έχει σημασία. Συμμετοχική διαδικασία. Ναι. Πείτε μας κάτι τελευταίο, κύριε Μασούρα. Αν κάποιος γονιός από τις γύρω περιοχές θελήσει να φέρει το παιδί του στις Ακαδημίες του Αγίου Ιεροθέου, πώς θα το κάνει, πού μπορεί να σας βρει? Καταρχήν, είμαστε κάθε μέρα σε αυτό το γήπεδο στη Χωράφα από τις 6 ώρα, από τις 5.30 ώρα μέχρι που ξεκινάνε τα ανήπια, μέχρι τις 8.30. Οπότε μπορεί να έρθει κατευθείαν εκεί. Ή έχουμε, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε εμείς είναι, έχουμε φτιάξει μια ιστοσελίδα, μια Facebook έχουμε ανοίξει, ίσως μας βρίσκουν από εκεί. Εκεί σας βρήκαμε. Ή έρχονται στο γήπεδο, στα γραφεία που έχουμε εκεί πέρα και ρωτάνε. Στο γήπεδο υπάρχουν κάποια γραφεία που μπορούν να ρωτήσουν. Ωραία. Λοιπόν, πάντα επιτυχίες, πάντα με αυτή την φιλοσοφία και τη λογική. Γιατί κάνει καλό κυρίως στα παιδιά και στους γονείς που χαλαρώνουν βλέποντας μια τέτοια κατάσταση. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπράβο σας εκεί στον Άγιο Ιερόθεο. Γεια σας, καλή εκπομπή.